Σήμερα, όπως βλέπω μέχρι στιγμής, δεν είναι σε θέση να βάλει πεντάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί, θέλω όμως πάρα πολύ να δω τι βαθμολογία θα βάλουν τα υπόλοιπα κορίτσια στη Σιμών Σέρβου. Σιμών, πού πηγαίνεις? Δεν έχω καταλάβει ούτε από τη μουσική κατάλαβα, ούτε από αυτά που... Ωραίο τραγούδι όμως. Πολύ ωραίο τραγούδι, να το χορέψουμε και τέτοια, αλλά πού... Λοιπόν, εγώ παραμένω στη Τζιά. Α, στη Τζιά. Ναι. Λοιπόν, στο ριζόρτ. Προφανώς, ναι. Ναι, τώρα που να μετακινήσεις. Όχι, είμαι και αδιάθετη ακόμα. Δεν... Ακόμα αδιάθετη. Αρχικά να το ξεκινήσω βασικά. Ναι. Είμαι στο ξενοδοχείο αυτό. Εγώ δυστυχώς δεν τρώω αυτά που τρώνε τη μεγάλη. Μαγειρίτσες και τέτοια. Όχι, όχι, δεν τρώω καθόλου. Μάλιστα. Οπότε το ξενοδοχείο είναι φτιαγμένο, έχει επηρεαστεί από το νησί. Το νησί αυτό είναι το νησί των παραμυθιών και της Νεράιδας. Έχει πάρα πολλές πηγές το νησί και λένε ότι όποιος πιει από αυτές τις πηγές νερό δεν θα έχει ποτέ λύπη. Οπότε το ξενοδοχείο αυτό είναι ένα τέλειο σπίτι και τα λοιπά. Έχει πολλούς διάφορους χώρους. Και πηγές. Και πηγές, προφανώς, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι απόγευμα. Πηγαίνω με τον σύντροφό μου και με την παρέα μας, όφου αυτοί έχουν φάει. Εγώ πηγαίνω να πιω το ποτάκι μου. Ναι. Ένα καφέ, ένα τσάι. Όχι, όχι, όχι. Α, να όχι. Πάω κάτι, να πιω, ναι, ναι, το ποτάκι μου και τα λοιπά. Είναι ένας περίεργος χώρος όπου έχει μουσικά όργανα, άρπα παίζουν, σαξόφωνο αργότερα. Είναι παραμυθένιο όλο το μέρος αυτό. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτά. Αυτά. Και αυτό που φοράς, από πού είναι η έμπνευσή του, Νεράιδα. Α, αυτό που μας λες τόση ώρα είναι για να καταλάβουμε ότι έχεις... Έχω εμπνευστεί από τον χώρο, από τη μουσική και τα λοιπά. Αυτό, ναι. Γιατί για αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Οπότε έχω πάει σε αυτή τη γιορτή, οπότε το... Ωραία. Αυτό, ας πούμε, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Ωραία. Τώρα σου το είπα, το ξέρεις. Με τα λίγα που ξέρω, γενικά, δεν θεωρείται όμως παραδοσιακό με την έννοια του όρου παραδοσιακό. Είναι κάτι... Όχι, είναι εμπνευσμένο καθαρά από την Τζιά. Δεν είναι παραδοσιακή ενδυμασία, προφανώς, ναι. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν προκαλεί ούτε σε σένα, ούτε εμένα σε προσωπικά, μένα. Προσωπικά καμία, δηλαδή δεν έχω... Καμία έκπληξη όλο όχι, αυτό. Όχι, όχι καθόλου. Εσύ δεν μπορώ το πρέπει, γιατί εγώ το λέω για άλλο λόγο, μάλλον σου το λες για άλλο λόγο. Εγώ μπορώ να σου πω τι θα μου πει κάθε μία, τι εννοεί και τα λοιπά. Οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Είναι, είτε θα τα ακούσει, είτε, είναι το ίδιο, ακριβώς ξέρω και τι θα μου πούνε. Εμένα μου αρέσω πάρα πολύ, οπότε παραμένει η καλή μου διάθεση. Οπότε πάμε. Οπότε πάμε. Νικόλινα. Σιμών. Ζουζούνι. Οπότε να υποθέσω ότι δεν έχεις εμπνευστεί από κάτι παραδοσιακό, από το παραδοσιακό ριζόρτ. Είναι για το νησί αυτή, γιατί είναι παραδοσιακή. Δεν έχω εμπνευστεί από κάποια... Δεν έχω εμπνευστεί από κάποια ενδυμασία, ναι. Το task ήταν να φέρεις παραδοσιακά... κάτι παραδοσιακό. Παραδοσιακό είναι αυτό το πράγμα για το νησί. Μια παραδοσιακή φορεσιά. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Δεν το έχεις κάνει αυτό. Όχι, γι' αυτό μου βάλεις ένα. Ναι. Α, είσαι okay με αυτό. Τι να κάνω, να έρθω να σε μαλώσω. Όχι, όχι. Ενώ επειδή, όπως είπες και πριν, ξέρεις τι θα σου πει κάθε μήκο λεφτό. Το έβαλες επειδή ξέρεις ότι θα σου το πούμε. Όχι, εμένα μου αρέσει. Το έβαλα επειδή αυτό μου αρέσει. Κάνει. Όχι, αγάπη μου, νιώθω. Όχι, μου αρέσει και το έβαλα. Αυτό. Ότι είναι ωραίο είναι, αλλά δεν σου πέρασε το μυαλό ότι είναι εκτός κόνσεπτ. Γιατί... Κοίταξε, αυτά που μου περνάνε από το μυαλό... Παραδοσιακή φορεσιά αυτό στη Τζιά δεν είναι. Διαφορετικά. Τουλάχιστον όσο πιστεύω, γιατί δεν γνωρίζω. Ωραία. Μα προφανώς το ξέρει ρε, εσύ ότι δεν υπάρχει παραδοσιακή φορεσιά Νεράιδα. Το ξέρει, απλώς της άρεσε και θέλει να το βάλει. Από τότε γιατί το έκανε αυτό, δηλαδή... Γιατί το έκανες λοιπόν αυτό. Αφού κάτσε να της απαντήσει η Αντριάννα, δεν ξέρω. Γιατί έτσι μου αρέσει. Ενώ... Παιδί μου, εδώ είσαι ένα καλά. Ναι. Στο ραδιαγωνισμό. Ναι. Ε?
Καταρχήν, αρχικά να πω το εξής. Ναι. Ότι για μένα τον καλά είναι κάτι που είναι εντυπωσιακό κτλ. Μια γιορτή. Γιορτή. Εγώ θεωρώ ότι είμαι μοναδική που είμαι γιορτινή σήμερα και αυτά που φοράω. Δηλαδή, εκτός ότι μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που φοράω. Η αίσθηση είναι φανταστική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράω. Ρε παιδί μου, αυτό ας πούμε το έχεις το. Έτσι, να προσπαθήσω να σε καταλάβω λίγο. Προσπάθω. Αυτό είναι ένα φόρεμα που σου αρέσει πάρα πολύ. Πεθαίνουν. Και το προσέχεις και σου πηγαίνει και απ' όλα. Γιατί επέλεξε να το φορέσεις σήμερα που η δοκιμασία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα το έβαλες μία άλλη μέρα να πάρεις και τα πεντάρια σου να είσαι τέλεια. Καλά, και άλλη μέρα που μπαίνω δεν έρχομαι να παίρνω πεντάρια, ηρέμησε. Καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να σου πω όμως. Εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ, μια παραδοσιακή φορεσιά, τον τόπο τον οποίο επιλέγετε. Και μάλιστα να μην έχετε επιλέξει τον ίδιο τόπο για να δούμε και πολλά διαφορετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι σαν να μου λες δηλαδή ότι θα πάμε στη Ρόδο και επειδή είναι, μισό λεπτό μιλάω, επειδή εκεί είναι η κοιλάδα με τις πεταλούδες, να έρθεις δειμένη πεταλούδα και να μας πεις είναι όμως παραδοσιακό αυτό για τη Ρόδο. Να σου πω την αλήθεια, όντως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ κατάλαβα να εμπνευστώ από κάποιο νησί και όλα αυτά και για κάποια αίσθημα που έχει. Διάβασα ότι λέει ότι δεν πρέπει να ντυθούμε με στολές. Ίσως είναι δικό μου το λάθος, όντως. Ναι, όντως. Ναι, ναι. Όχι, δεν το λέω, όντως. Είναι δικό γιατί μου το λάθος. Γιατί έλεγε παραδοσιακά στοιχεία το παραδοσιακό. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι πολύ ναι, συγκεκριμένο. Επειδή διάβασα το εκτός. Είχα μια περίεργη εβδομάδα, κάτι έγινε. Δεν έχει σημασία. Διάβασα, όχι παραδοσιακές στολές. Και λέω, okay, η Τζιά είναι ένα νησί το οποίο λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Οπότε πήρα έμπνευση από αυτό. Όντως, ναι. Όντως έκανα λάθος από ό,τι φαίνεται. Αλλά εντάξει, πρέπει να υποστηρίξω και το look μου, έτσι. Θα υποστηρίξω το look σου γιατί σου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι θα. Ξέρω ότι θα ακούσω. Μα το ξέρω ότι θα ακούσω προφανώς, αφού έχω κάνει λάθος. Θα ακούσεις γιατί ακριβώς. Ναι, μα δεν είπα κάτι τέτοιο. Θέλει τον εαυτό σου εκτός θέματος. Τώρα θα πάω στους κριτές. Εντάξει. Καλή επιτυχία, εύχομαι.